Πανελλαδική πανοικοδομική απεργία σήμερα. Απεργούν στον κλάδο των κατασκευών οι συνάδελφοι και εδώ και στο Αγρίνιο υπάρχει συμμετοχή. Οι συνάδελφοι δεν έχουν πάει για δουλειά, οι οικοδομές δεν δουλεύουν στο Αγρίνιο. Πραγματικά σήμερα κάνουμε μια απεργία κλαδική η οποία αφορά την ίδια τη ζωή μας. Αφορά την ίδια τη ζωή μας γιατί έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα της συλλογικής σύμβασης που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία μας, που έχουμε κατακτήσει από τον Απρίλιο του 2022 και βρίσκεται στην τελευταία χρονιά της ισχύης της, και θα πάμε για καινούργιες διαπραγματεύσεις για να υπογράψουμε καινούργια συλλογική σύμβαση με αυξήσεις στα νεροκάματα. Είναι μια απεργία η οποία έχει τα αιτήματα για την προστασία στους χώρους δουλειάς της υγείας, που έχουμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα, εργοδοτικά εγκλήματα όπως τα λέμε εμείς, και τέτοια είναι, γιατί πραγματικά σήμερα δεν παίρνετε κανένα μέτρο υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και αυτό πρέπει να περάσει μέσα από την οργανωμένη πάλι των συναδέλφων, κάθε συνάδελφος να διεκδικήσει να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, γιατί τα στοιχεία πραγματικά είναι τραγικά και ο κλάδος έχει την πρωτιά σε αυτά. Κάθε 7 μέρες σκοτώνεται και ένας οικοδόμος. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία που υπάρχουν σήμερα. Και καλούμε τους συναδέλφους να συμπληρωθούν στον κλάδο, να δυναμώσει ο αγώνας και η σημερινή απεργία να αποτελέσει το έναυσμα για καινούριους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Δεν τελειώνουμε σήμερα, θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα ώστε να κερδίσουμε πραγματικά όλα όσα έχουμε σήμερα για ανάγκη, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά σήμερα που βασανίζουν τον λαό, που βασανίζουν τους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους, τους οικοδόμους, που είναι η αλήθεια. Που σήμερα πραγματικά το μεροκάμα δεν φτάνει για να ζήσουμε, δεν φτάνει ούτε στο σπίτι το μεροκάμα που παίρνουμε. Είναι δηλαδή αλήθεια αυτό που λέμε, περίζει σε τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια, στα πάντα. Συνεχίζουμε σήμερα από τη συγκέντρωσή μας και συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε το επόμενο διάστημα με αγωνιστικές κινητοποιήσεις.